Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα να απαντήσουμε. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένες και σε μια σχέση? Μια φίλη μου έγραψε, Θέκλα μου, θα ήθελα να κάνεις ένα βιντεάκι με αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένες και μέσα σε σχέση? Εγώ έχω σχέση συμβίωσης εδώ και 3 χρόνια. Πιστεύω όμως ότι τελικά η γυναίκα είναι ευτυχισμένη όταν ζει μόνη. Και ας έχει μάθει στην Ελλάδα να παραμυθιάζεται για το αντίθετο. Εννοείται ότι συνεχίζω ψυχοθεραπεία, σε εκτιμώ απεριόριστα για το έργο σου. Και της λέω, γράψε μου λίγα περισσότερα. Και μου γράφει. Τώρα που θέλω ισότιμη σχέση, τι κάνουμε, πώς το επικοινωνώ, βάζει άλλο τίτλο μετά. Θέκλα μου, αγαπημένη. Σου γράφω σαν μια ιστορία μιας συνεξαρτώμενης που θεραπεύεται. Σου γράφει, Θέκλα μου, μια συνεξαρτώμενη από πάντα. Χα, χα, χα. Join the club. Ηλικίας 53 ετών, που όσο θυμάται τον εαυτό της, δίνει στις σχέσεις. Και έχει ανάγκη να δίνει και να τη χρειάζονται. Αυτός είναι ο ορισμός της συνεξάρτησης. Να υπάρχουμε μόνο μέσα από τη δοτικότητα. Να μην μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς να είμαστε υπηρέτες, χωρίς να είμαστε δοτικοί στους άλλους, σε ανισότιμες σχέσεις. Ενώ ταυτόχρονα εκείνη συνεχώς τσεκάρει αν αυτό το εκτιμάνε οι άλλοι. Γιατί νιώθει ότι τη χρειάζεται αυτή την επιβεβαίωση. Ακριβώς. Για την επιβεβαίωση γινόμαστε δοτικοί συνεξαρτώμενοι. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι η συνεξάρτηση δεν είναι και τόσο προς την πλευρά της αρετής που τίνει. Ενώ ταυτόχρονα εκείνη η γυναίκα, ναι, αυτή η συνεξαρτώμενη μεγάλωσε σε μια οικογένεια με μια καλούλα εντός εισαγωγικών μητέρα, χωρισμένη και με πατριό, πως καλό εντός εισαγωγικών παιδί, δεχτικό στην κακοποίηση που ήταν, την ξεζούμισαν. Της φόρτωσαν ευθύνες που αγανακτούσε να ανταποκριθεί, όπως να γονιοποιηθεί για τη μικρή αδερφή της, η οποία ήταν 2 ενώ αυτή ήταν 12. Και ποτέ δεν είπε «δεν θέλω ή δεν μπορώ». Όταν τολμούσε να εκφράσει κάποιο εφηβικό δικαίωμα, την στόλιζε η μανούλα της με χαρακτηρισμούς όπως «είσαι αχάριστη», «εγωίστρια» και «δεν έχεις δικαίωμα να θυμώνεις». Άρα η κοπέλα αυτή μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πατριό. Χώρισε η μητέρα της από τον πατέρα της, παντρεύτηκε άλλον άντρα, έκανε άλλο παιδί με τον άλλον άντρα και γονιοποίησε το παιδί από τον πρώτο γάμο. Και όταν το παιδί διεκδικούσε οποιοδήποτε εφηβικό δικαίωμα, όπως π.χ. να πάει σε ένα πάρτι, να βγει έξω με τις φίλες της κλπ., την έλεγε αχάριστη, μάλιστα. Ναι, σημειώστε το αυτό, ότι είχε πατριό. Okay, γιατί στην πορεία θα φανεί. Στα 25 της από έρωτα μπήκε σε γάμο και για περίπου 20 χρόνια, με 2 απεγνωσμένες προσπάθειες διαφυγής από το γάμο, ζούσε μόνο για να δίνει και να ζητιανεύει λίγα ψίχουλα αγάπης που δίνονταν με προϋποθέσεις φυσικά. Ευτυχώς ο χώρος της εργασίας της έδινε ενέργεια, δύναμη και δημιουργικότητα, όπως και το μεγάλωμα των 3 παιδιών της. Ήταν δυναμικός άνθρωπος στην εργασία και υποτακτικός στο σπίτι. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό? Πολλές. Και μάλιστα αυτοί που είναι πολύ υποτακτικοί στο σπίτι μπορεί να εμφανιστούν και πολύ δυναμικοί στην εργασία ως αντιστάθμισμα. Στα 42 της χρόνια, ενώ για 3 χρόνια ήταν πεπισμένη πως οι πόρτες της φυλακής της ήταν ερμητικά κλειστές, ονειροπολούσε μια φυγή μέσω αποχώρησης από αυτή τη ζωή, προκαλούσε μια ασθένεια να τη σώσει, όταν μια θεϊκή αναλαμπή της είπε «Μωρέ, γιατί αντί να φύγω από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον μάτιο κόσμο, δεν φεύγω από τον κακοποιητικό γάμο, ο οποίος αυτός και αν είναι μάτιος, ένας κακοποιητικός γάμος». Και έστειλε αμέσως τον κακότροπο σύζυγό της στο καλό του ή όπου αλλού ήθελε να πάει. Γιατί η δύναμη δεν της έλειπε ποτέ, απλώς την είχε ξεχάσει χρόνια. Έξω από την εξώπορτα του σπιτιού της και σώθηκε. Τι ωραία που γράφεις, φίλε, γράφεις πολύ ωραία και όντως έχουμε δύναμη. Απλώς δεν την χρησιμοποιούμε γιατί μας βαραίνει ο φόβος και η ανασφάλεια και η ανάγκη για αποδοχή και ο φόβος της μοναξιάς, που είναι δηλητηριώδης ο φόβος της μοναξιάς. Πάμε παρακάτω. Από τότε πέρασα 12 χρόνια με πολλά ζητήματα για εκείνη, που όμως βρίσκανε τη λύση τους γιατί αμέσως ξεκίνησε το αυτογνωσιακό της ταξίδι και την ψυχοεκπαίδευση.
έκανε 2-3 σχέσεις που η κάθε μια ήταν ένα σκαλοπάτι εξέλιξης και ίσως ένα μυθιστόρημα από μόνη της. Εντάξει, μια συνεξαρτώμενη μόνο σχέσεις μυθιστορήματα κάνει ή ένα συνεξαρτώμενο. Σχέσεις οι οποίες γίνονται βραζιλιάνικο με τόσες υποχωρήσεις και αυτά. Ώσπου πριν 3 χρόνια ένιωσε ότι ήθελε μια όμορφη σχέση συμβίωσης με έναν συμβατό με εκείνην άνδρα. Άρα ήθελε σχέση συμβίωσης με άνδρα συμβατό. Και ήρθε μέσω Facebook από άλλο μέρος αυτός που κάλεσε. Εννοείς ότι η επιθυμία της εκπληρώθηκε. Ένας άντρας 3-4 χρόνια μικρότερος της, όμορφος, καλός, γλυκός, με χιούμορ, ερωτικός και πάνω απ' όλα πρόθυμος, ύστερα από 6 μήνες σχέση, να γίνει ερωτικός μετανάστης στα μέρη, στο μέρος της. Και εκείνη στη συμβίωση με εκείνον και τον έφηβο γιο της έκανε ό,τι ήξερε ως συνεξαρτώμενη. Άρα έμεινε το μικρότερο παιδί στο σπίτι, ένας γιος στην εφηβεία και ο νέος σύντροφος. Γι' αυτό λέω θυμηθείτε το πατριός. Δηλαδή να δίνει, να νοιάζεται, να φροντίζει και να θέλει να τη χρειάζονται και να χρειάζονται όλα αυτά που κάνει και την αναγνώρισή τους. Μέχρι που η ψυχοεκπαίδευση που κάνει από χρόνια και η ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και 4 μήνες, η κυρία Θέκλα της πρότεινε την ψυχολόγο, άρχισα να μετακινούν την ελπίδα του μυαλού της και της καρδιάς της συμβολικά και τώρα πια δεν θέλει να τη χρειάζονται. Μπράβο, με ρωτάτε πολλές φορές τι σημαίνει δεν είμαι πλέον συνεξαρτώμενη, σημαίνει να μην γουστάρεις, να μην θέλεις να σε χρειάζονται. Να μην καβλώνεις, συγχωρήστε με την έκφραση, όταν σε χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι είσαι στο τέλος της συνεξάρτησης. Αλλά να την νοιάζονται, να την υποστηρίζουν με συμπεριφορές, να τη συναισθάνονται, να την εκτιμούν. Όπως κάνει και εκείνη για τους άλλους. Εδώ αρχίζουν τα θέματα, Θέκλα μου. Πώς θα πιστεί ο σύντροφος αλλά και ο γιος που έχουν βολευτεί από την πρώην συνεξαρτώμενη και προβάλλουν αντιδράσεις να μπουν σε ισότιμη σχέση, να μοιράζονται δουλειές υποχρεώσεις, ο 16χρονος λόγω εφηβείας και επειδή έχει κακομάθει και ο σύντροφος της λόγω βολέματος και της άποψης ότι επειδή δεν συμμετέχει ο γιος, αυτός γιατί να το κάνει. Τι ανώριμο σκεπτικό. Τι σε ενδιαφέρει εσένα αν ο γιος, ο έφηβος, ο 16χρονος κάνει δουλειές και θα πεις ότι εγώ που είμαι σύντροφος και συμβιώνω με τη γυναίκα στο σπίτι της δεν θα κάνω δουλειές γιατί δεν κάνει ο 16χρονος γιος της. Εξαιρετικά ανώριμη στάση. Αφού δεν κάνει ο μικρός, δεν κάνω και εγώ δουλειές, λέει. Άρα να τα κάνει μόνη της όλα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που προέκυψε ανάμεσα στο ζευγάρι προήλθε από ένα έκτακτο χειρουργείο που έκανε η γυναίκα στις αρχές του χρόνου λόγω τεράστιου νομιώματος και αφαίρεσης μήτρας. Α, πέραν πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολη επέμβαση. Ευτυχώς που είσαι καλά. Μετά από αυτό, η αναρωτική περίοδος περιόρισε την ερωτική της όρεξη και αυτό κακοφάνηκε στο σύντροφο. Σε μια λογομαχία τους της είπε: «Δεν πας να φτιαχτείς». Πόσο ανέσθητο και κακοποιητικό είναι αυτό. Η σύντροφος μας να έχει κινδυνέψει να χάσει τη ζωή της και γι' αυτό το λόγο να αναγκαστεί να κάνει επέμβαση αφαίρεσης μήτρας που πρόκειται για πολύ μεγάλη επέμβαση και σωματικά και ψυχικά και να της λες να πάει να φτιαχτεί. Εσύ πρέπει να πας να φτιαχτείς. Ξέρεις πώς φτιάχνονται οι άνδρες. Τα λένε για τους άνδρες παλιά να πάνε να φτιαχτούν εννοούσαν να τους κάνουν από... Πώς το λένε ρε παιδιά, αυτό που τους κόβουν. Τους κόβουν κάτι οδούς που μεταφέρουν το σπέρμα. Τέλος πάντων, να μην σου πω να πας να φτιαχτείς όπως φτιαχτεί και ο Λάγκη. Που τα ζώα τα φτιάχνονται, τα αρσενικά τους αφαιρούν τους όρχες. Κύριε Λέισον, μα πόσο κακοποιητικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Ανόητος κακοποιητικός. Εννοώντας να βρει την πρώτερη ερωτική της διάθεση με τη βοήθεια ειδικών. Και εκείνη ένιωσε ότι είχε έναν άλλο άνθρωπο απέναντί της με έλλειψη συναίσθησης. Πλήρη έλλειψη συναίσθησης. Πλήρη.
Εξακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι να μοιράζονται όμορφες στιγμές όταν συζητάνε ή κάνουν χιούμορ ή βλέπουν ταινίες ή ακούνε τι απασχολεί τον καθένα. Δεν έχουν πολλά κοινά, είναι συμπληρωματικοί άνθρωποι, έχουν ερωτική έλξη και νιάξιμο και θέλουν να είναι στη σχέση. Όμως αυτή η γυναίκα σίγουρα δεν είναι πια η ίδια αυτή που ήταν πριν 3 χρόνια. Τώρα θέλει ισότιμη σχέση και καλά κάνεις και θέλεις ισότιμη σχέση και να τη διεκδικήσεις. Και ενώ το επικοινωνεί μαζί του, νιώθει ότι μάλλον δεν το καταλαβαίνει ο σύντροφος, σαν να μιλά σε τοίχο που ξεχνά ότι άκουσε. Δεν τον βολεύει να ακούσει. Ναρκισάκι το αγοράκι. Ναρκισάκι. Ενδιαφέρεται ακόμα για αυτή τη σχέση η γυναίκα. Τι να κάνει για να το επικοινωνήσει σωστά. Ιστερόγραφο. Μήπως τελικά όσο ψυχοεκπαιδευόμαστε και δεχόμαστε να εκθέτουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι μόνο με παρόμοιους ανοιχτούς στη θεραπεία άνδρες μπορούμε να συνδεθούμε. Λέω μήπως. Σας φιλώ γλυκά. Και επειδή η εικόνα ίσω με 1000 λέξεις, τη στέλνω και είναι 10 ημερών. Και τι βλέπω εδώ στις εικόνες. Τι βλέπω. Λοιπόν, στην πρώτη φωτογραφία είναι το ζευγάρι. Σε καμία περίπτωση η γυναίκα δεν φαίνεται μεγαλύτερη. Εξάλλου 2-3 χρόνια διαφορά, δεν είναι διαφορά. Η κοπέλα φαίνεται να χαμογελά με κάποιο προβληματισμό όμως, και έτσι αυτός κρατάει το χέρι του και βγάζει τη selfie και αυτή έχει το χέρι της στο αυτί του έτσι. Τον αγκαλιάζει και έχει το χέρι της έτσι στο αυτί του τρυφερά. Αυτός με το ένα χέρι κρατάει την κάμερα, το άλλο χέρι προφανώς είναι στη μέση της κοπέλας. Βλέποντας τον, εντάξει είναι όμορφος να μην λέμε βλακίες, το βλέμμα του είναι σαν τρομαγμένο, σαν... Μου φαίνεται... Δεν χαμογελάει ρε παιδί μου, δεν χαμογελάει και σαν να είναι λίγο φοβισμένα τα μάτια του κάπως, δεν ξέρω, σαν να είναι και αυτός παγιδευμένος. Την έπαθε ο κακομοίρης. Άλλη γνώρισε, άλλη έχει τώρα. Και στη δεύτερη φωτογραφία είναι κάπου εκτός. Χαμογελάει λίγο αυτός, αλλά λίγο, δηλαδή έτσι. Έτσι. Η κοπέλα είναι πιο σπιρτάτη στη φωτογραφία, πιο χαμογελαστή. Δουλεύει αυτός. Δουλεύει που ήρθε ερωτικός μετανάστης στο μέρος σου. Ελπίζω να δουλεύει. Μην τον τάζεις κιόλας. Καλά, τι να πω τώρα από μια φωτογραφία, τι να πω. Όμορφο παιδό, μπορεί να είναι και να αρχίσεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σου. Δεν εξαρτάται μόνο εμάς να είμαστε, το να περνάμε καλά και σε μια σχέση. Το να είμαστε ευτυχισμένες, ευδαίμονες και σε μια σχέση. Δεν εξαρτάται μόνο από μας. Εξαρτάται και από τον την σύντροφό μας. It takes two to tango. Χρειάζονται 2 για να χορέψουν ταγκό. Το έχεις αδικήσει λίγο το αγόρι, γιατί ξεκινήσατε τις σχέσεις σας κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή σε γνώρισε να είσαι μια προθυμότατη γυναίκα να τον εξυπηρετείς, μια προθυμότατη γυναίκα να του κάνεις όλα τα χατήρια, μια προθυμότατη γυναίκα να κάνεις όλες τις δουλειές και όλες τις υποχρεώσεις και μετά εσύ πήγες και ψυχοεκπαιδεύτηκες και πήγες και ψυχοθεραπεύτηκες και ψυχοθεραπεύεσαι κιόλας και άλλαξες τώρα και δεν σου αρέσει να είσαι υπηρετική. Και θέλεις ισότιμη σχέση. Η άλλα συμφώνησε αυτός, άλλα βρήκε. Οπότε εφόσον ο ίδιος δεν βρίσκεται σε μια πορεία αυτοεξέλιξης και δεν βρίσκεται σε μια ανωδική πνευματική πορεία, έχει δίκιο να μην ακούει αυτά που του λες τώρα. Θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα, η οποία είναι μια ερώτηση κλειδί, την οποία έκανα σε όλα τα ζευγάρια με τα οποία δούλευα στο γραφείο και μια ερώτηση την οποία τη θέτω και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» που κυκλοφόρησε
Το 2018 νομίζω ότι τις εκδόσεις ψυχογιός είναι ένα εγχειρίδιο που προσπαθεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις αν η σχέση σου μπορεί να διασωθεί διαμέσου της ψυχοθεραπείας ή αν είναι μονόδρομος το να χωρίσεις. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, έτσι όπως είσαι τώρα, εάν σε πλησίαζε αυτός ο άντρας, θα τον επέλεγες για σύντροφο? Εάν απαντήσεις ναι σε αυτό, τότε μπορείς να επικοινωνήσεις την ανάγκη σου για ισότιμη σχέση, πώς? Παίρνοντας το μαζί σου στη θεραπεία. Να του πεις ότι εγώ βιώνω όλα αυτά που βιώνω, πληγώνομαι από τις κακίες που μου λες, ήταν εξαιρετικά αγενές και απάνθρωπο το να μου λες να πω να φτιαχτώ. Είναι ανώριμο το να θεωρείς ότι εσύ και ο 16χρονος γιος μου είστε το ίδιο, δηλαδή αυτός είναι 50 και ο γιος της 16 και ότι είναι το ίδιο, και ότι επειδή ο έφηβος δεν κάνει δουλειές, δεν πρέπει και ο 50ης να μην κάνει δουλειές. Και δυσκολεύομαι πολύ να σου επικοινωνήσω το πώς νιώθω πλέον και το τι χρειάζομαι και το τι θέλω στη ζωή μου, που είναι μια ισότιμη σχέση. Και αν θέλεις τη σχέση μας να εξελιχθεί και να συνεχίσει και να καλυτερέψει, σε παρακαλώ πολύ να έρθεις μαζί μου στη θεραπεία ζευγαριού. Μακάρι να το αποδεχτεί να πάει στη θεραπεία ζευγαριού και μακάρι να χρησιμοποιήσει θετικά τη θεραπεία. Στη μακρόχρονη πείρα που έχω δουλεύοντας με ζευγάρια, αρκετές φορές τέτοιοι τύποι, οι οποίοι λειτουργούσαν με τέτοιους τρόπους επειδή δεν είχαν παιδεία και δεν είχαν ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια, δεν τους εκπαίδευσε ποτέ κανείς και δεν τους έδωσε κανείς ποτέ αγωγή, χρησιμοποίησαν την ψυχοθεραπεία δημιουργικά προς όφελος τους και τη θεραπεία ζευγαριού αλλά και την ατομική θεραπεία που γινόταν και για τον άντρα και για τη γυναίκα και για το ένα μέλος του ζευγαριού και για το άλλο, και κατάφεραν να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους, να διορθώσουν τον εαυτό τους ουσιαστικά και να διορθώσουν τη σχέση σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον μεταξύ σας υπάρχει ερωτική έλξη και εφόσον έχετε και ωραίες στιγμές, η συμβουλή μου είναι να τον προκαλέσεις και να τον προσκαλέσεις ουσιαστικά να σε συναντήσεις στη θεραπεία. Έχεις δίκιο ότι όσο περισσότερο εξελίσσεται ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο ξεφορτώνεται την ψυχοπαθολογία του, τόσο λιγότερο μπορεί να ταιριάξει με ανθρώπους που κουβαλούν την ψυχοπαθολογία τους χωρίς να την αναγνωρίζουν, χωρίς να την γνωρίζουν και χωρίς να κάνουν κάτι με αυτή. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι μας έχουμε τα ψυχολογικά μας. Απλώς κάποιοι από εμάς τα παραδεχόμαστε και κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά σου ξαναλέω, κάποιες συμπεριφορές του είναι εξαιρετικά ναρκισσιστικές, έτσι όπως μας τις γράφεις. Και κακοποιητικές ψυχικά, συναισθηματικά κακοποιητικές. Δεν μ' άρεσε αυτό καθόλου. Όμως δεν σου λέω πια στο ρίξ τον έξω, αλλά προσκάλεσε τον στη ψυχοθεραπεία. Τώρα, για όσους ακούν αυτό το βίντεο και είναι single και έχουν υπάρξει συνεξαρτώμενοι στο παρελθόν και ψυχοεκπαιδεύονται και κάνουν ψυχοθεραπεία, ναι, δεν θα μπορούν καν να ταιριάξουν με κάποιον ο οποίος έχει ναρκισσιστικά στοιχεία ή λειτουργεί ως ναρκισσός. Και από τα πρώτα ραντεβού θα καταλάβουν ότι δεν μπορώ να έχω κοινό έδαφος και ισότιμη σχέση με τον άνθρωπο αυτό και δεν θα προχωρήσουν τη σχέση. Εκτός και αν ακόμη είναι συνεξαρτώμενοι και τους ελκύει ψυχοπαθολογικά ένας άνθρωπος που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο. Ναι, υπάρχουν και πολλές έρευνες στη ψυχολογία οι οποίες αποδεικνύουν ότι δεν ισχύει στις ερωτικές σχέσεις ο όρος τα αντίθετα έρχονται. Είπες, είσαστε συμπληρωματικοί. Τα αντίθετα μπορεί ναι μεν να έρχονται, αλλά δεν διαρκούν οι σχέσεις που κάνουν στο βάθος του χρόνου. Όσο πιο πολλά κοινά έχει ένα ζευγάρι, στις αρχές, στις αξίες, στη πνευματική καλλιέργεια, θέλετε, στη ψυχική υγεία κλπ. Κλπ, τόσο περισσότερο αυτό το ζευγάρι θα μπορέσει να έχει πιο ισότιμη σχέση, πιο υγιή σχέση που να μακροημερεύσει. Έγραψε στην αρχή ότι πιστεύεις ότι τελικά η γυναίκα είναι ευτυχισμένη όταν ζει μόνη και ας έχει μάθει στην Ελλάδα να παραμυθιάζεται για το αντίθετο. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Γιατί
Το να ζεις μόνος σου και να είσαι καλά είναι πολύ πιο εύκολο από το να ζεις μαζί με κάποιον άλλον και να είσαι καλά. Οι σχέσεις θέλουν κόπο. Οι σχέσεις θέλουν κόπο. Και όταν λέω κόπο, εννοώ προσπάθεια για ουσιαστική επικοινωνία, προσπάθεια για οριοθέτηση, προσπάθεια για μοίρασμα και ανταποδοτικότητα κλπ. Χρειάζεται να δουλεύουμε πάνω σε μια σχέση και οι δύο για να πάει μια σχέση καλά. Το να είμαστε μόνες, επειδή και εγώ διάγω μια τέτοια φάση, το να είμαστε μόνες έχει δυσκολίες, αλλά έχει και τεράστιες ευκολίες, όπως το ότι δεν έχεις κανέναν πάνω στο κεφάλι σου, ότι μαγειρεύεις μόνο για σένα, ότι βάζεις πλυντήριο μόνο για σένα, ότι τέλος πάντων κουράζεσαι λιγότερο. Όμως υπάρχει το κενό της συντροφικότητας και το κενό της ερωτικής αγάπης, να μην λέμε βλακίες. Εντάξει, ίσως μια καλή λύση θα ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι, που ειδικά η γυναίκα έχει παιδί με το οποίο συζεί ακόμη, ενώ είναι έφηβος και ζει μαζί της, να μην συμβιώσουν. Να ζει ο καθένας στο σπίτι του, να έχουν την επικοινωνία τους μέσω τηλεφώνου, μέσω μηνυμάτων, να συναντιούνται 2-3 φορές τη βδομάδα, αλλά να είναι ο καθένας σπίτι του και να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του εαυτού του. Προσέξτε λίγο, γιατί όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι σε ηλικία, ψάχνουν και από κάπου να πιαστούν, ψάχνουν και κάποιον να τους γεροκομίσει. Σκέφτονται έτσι μακροπρόθεσμα και σου λέει, α, αυτή είναι πολύ φροντιστική. Αυτή είναι καλή, κάνει για νοσοκόμα, κάνει για νοσηλεύτερη. Και το γεγονός ότι είσαι 3 χρόνια μεγαλύτερη δεν σημαίνει κάτι. Οι άνδρες συνήθως γερνούν πιο γρήγορα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μεγαλύτερη δεν το σκέφτεται και έτσι. Και ένας άνθρωπος για να σηκωθεί να φύγει από την πόλη του και να έρθει ερωτικός μετανάστης στη δική σου, είτε σημαίνει ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Που εμένα μου φαίνεται ασύμβατο το αγαπάω μια γυναίκα πάρα πολύ με να της πω να πάει να φτιαχτεί μετά που έχει κάνει μια τέτοια επέμβαση και να της λέω κιόλας ότι εγώ δεν θα κάνω δουλειές γιατί δεν κάνει ο γιος της. Ή ήταν σε πολύ μεγάλη οικονομική δυσπραγία, είχε, δεν είχε που να μείνει, δεν είχε πώς να λειτουργήσει και σου λέει πάω εκεί να ούτε νίκη ούτε τίποτα, θα τρώω, θα πίνω, δεν θα σηκώνω πιάτο, δεν θα σηκώνω μαχαίρι, δεν θα σηκώνω πιρούνι, θα βρίσκω και μια δικαιολογία ότι ο γιος της δεν κάνει τίποτα γιατί να κάνω εγώ και θα είμαι μια χαρά και μη μου τους κύκλους κτάρατε. Συγγνώμη, τέτοια συντροφικότητα, επειδή την έχω ζήσει, την έχω ζήσει. Την έχω ζήσει πολύ έτσι, τέτοια συμβιωτικότητα. Τέτοια συμβιωτικότητα σε αρρωστάει. Τέτοια συμβιωτικότητα σε αφήνει με εγκάβματα τρίτου βαθμού και σημάδια στα πόδια τέτοια συμβιωτικότητα. Περισσότερα δεν θα πω. Λοιπόν, προσπάθησε να τον προσκαλέσει στη ψυχοθεραπεία, να δείτε μαζί αν μπορείτε να θεραπεύσετε τη σχέση σας και αν μπορεί και ο ίδιος να θεραπεύσει λίγο τον εαυτό του γιατί έχει ζητήματα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι υγιείς που περιγράφεις. Και εφόσον κάνεις ψυχοθεραπεία, εννοείται ότι περισσότερες συμβούλες και περισσότερη καθοδήγηση θα πάρεις από την ψυχολόγο σου και όχι από εμένα. Food for thought, τροφή για σκέψη το σημερινό βίντεο και θα ήθελα να διαβάσω πολύ στα σχόλια τις απόψεις σας. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε σχέση. Υπήρξα σε όλες μου τις σχέσεις συνεξαρτώμενη. Το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί. Μόνο σε μία σχέση ήμασταν και δύο συνεξαρτώμενοι, μια σχέση που τελείωσε πριν 16 χρόνια και έχει φύγει και πρόσφατα από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος, ο Θεός να τον μακαρίσει. Μόνο σε εκείνη τη σχέση ήμασταν και δύο συνεξαρτώμενοι και πάλι δεν τα πολύ καταφέραμε. Ενώ αγαπιόμασταν πολύ, δεν υπήρχε τρόπος να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή σχέση εφόσον ήμασταν και δύο συνεξαρτώμενοι. Άρα, στην παρούσα φάση της ζωής μου, προτιμώ χίλιες φορές να είμαι single. Δεν θέλω με τίποτα τη συμβίωση, γιατί φοβάμαι τον εαυτό μου ότι μπορεί, εάν μπω σε συμβίωση, να ξαναγίνω συνεξαρτώμενη. Και προτιμώ τη μοναχικότητά μου από το να βασανίζομαι. Όμως, όπως σας έχω πει πολλές φορές, είμαι και εγώ σε μια διαδικασία θεραπείας και εξέλιξης, ψυχοθεραπείας και εξέλιξης. Οπότε ελπίζω κάποια στιγμή να είμαι σε μια φάση που να μπορώ να έχω μια ισότιμη σχέση και από την αρχή να βάλω σωστά τα όρια και σωστά τα θεμέλια, ούτως ώστε εγώ ίδια να μην κυλήσω και να γίνω συνεξαρτώμενη. Γιατί εύκολα
παίρνουμε ως δεδομένο κάποιον που μας υπηρετεί, ειδικά αν είμαστε και απαίδευτοι. Εννοείται όμως ότι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ναρκισσός και δεν έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, δεν θα δεχτεί να εκμεταλλεύεται τη συνεξάρτηση του άλλου. Αλλά όμως ευθύνη για τον εαυτό μας έχουμε εμείς. Δεν μπορούμε να αποθέσουμε την ευτυχία μας και το well-being μας, την ψυχική μας ευεξία πάνω σε άλλους και να πούμε ότι «Α, ο άντρας μου πρέπει να με προσέχει, ο άντρας μου πρέπει να με αφήνει να κάνω όλες τις δουλειές εγώ και να κάνει και εκείνος, ο άντρας μου πρέπει να δείξει κατανόηση, εγώ θα είμαι ο εαυτός μου και ο άντρας μου θα με προστατεύει». Όχι, πρέπει να προστατεύουμε εμείς τον εαυτό μας πάντοτε, με πολύ αγάπη. Και χρονιά σου πολλά, ξέρεις εσύ.